Θα μείνουμε στον χώρο της αγοράς και της επιχειρηματικότητας. Θα έρθουμε στην Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στο νομό των Γρεβενών. Θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημάδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της περιοχής των Γρεβενών. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε, και ευχαριστώ τον χρόνο σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλω να δούμε μερικά ζητήματα τα οποία αφορούν τον κλάδο. Να ξεκινήσουμε μία προσπάθεια να πάμε από τα ευχάριστα στα δυσάρεστα. Πώς πήγε η περίοδος των εκπτώσεων, αν είστε ικανοποιημένοι ως κλάδος, σε δύο ημέρες ολοκληρώνεται αυτή η περίοδος, πώς κινήθηκε η αγορά στα Γρεβενά? Κοιτάξτε λίγο, θεωρώ ότι όπως και σε όλη την Ελλάδα, με πλειομισία επιχειρηματικότητα, η περίοδος των εκπτώσεων δεν ήταν αυτή που περιμέναμε. Ο κόσμος έθεσε την ενέργειά του στις επιλογές της διασκέδασης πιο πολύ λόγω του καλοκαιριού και επειδή, όπως είπαμε, το διαθέσιμο εισόδημα είναι αρκετά περιορισμένο και με ό,τι ακούμε συνεχώς για επικείμενες αυξήσεις ή ένα δύσκολο χειμώνα, συμπιέζει ακόμα περισσότερο τη διάθεση του κόσμου για ψώνια. Κατά συνέπεια, ναι, μεν έγινε μια κινητικότητα συγκριτικά με την προηγούμενη περίοδο, γιατί πάντα οι εκπτώσεις δημιουργούν μια κίνηση, αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν η εκδοτική περίοδος που όντως θέλαμε και είχαμε ανάγκη. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Είχαμε δει και εμείς στους δρόμους κόσμο, αλλά χωρίς σακούλες. Αυτό που συνηθίζετε να λέτε και εσείς οι έμποροι. Θεωρείτε πως ο Σεπτέμβριος μπορεί να φέρει κάτι διαφορετικό? Επιστροφή όλων στους τόπους τους, αλλά από την άλλη και αύξηση υποχρεώσεων φορολογικά και κάλυψη των οφειλών, έτσι? Παραδοσιακά, ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την επανεκκίνηση, ας το πούμε πολύ απλά, πραγματικότητα και κανονικότητα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι. Σίγουρα κάποιοι κλάδοι πάνω το Σεπτέμβριο έχουν μία αύξηση, όπως είναι τα σχολικά, όπως είναι τα ρούχα, τα παιδικά κτλ. Ξεκινά τα σχολεία και είναι ένα ορόσημο για πάρα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου. Παρ' όλα αυτά, όπως είπατε και πάρα πολύ σωστά, είναι και οι φορολογικές επιβαρύνσεις που θα υπάρξουν περίοδο αυτή, καθώς και όπως προείπα, το βασικότερο είναι η ανασφάλεια που δημιουργείται αυτή τη στιγμή στον καταναλωτή. Από ό,τι ακούγεται, από ό,τι φαίνεται σε άλλες χώρες, από δημοσιεύματα που βγαίνουν στην επιφάνεια και από την κατάσταση η οποία επικρατεί και θεωρώ ότι ξεπερνά τον καθένα ατομικά στο να την αντιμετωπίσει. Οπότε, όταν είναι ένα κλίμα ανασφάλειας, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτεί για περαιτέρω δαπάνα. Αλλά παρόλα αυτά, μου επιτρέπετε, σίγουρα θα γίνουν κάποια κινητικότητα σε είδη ανάγκης, όπως είναι τα σχολικά, όπως είναι τα δουλειά κτλ. Αυτό είναι αλήθεια. Έχω ακούσει από πολλούς συναδέλφους σας να λένε ότι το φθινόπωρο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θα σηματοδοτήσει την πορεία της οικονομίας των τοπικών κοινωνιών και για πολλούς συναδέλφους σας θα σηματοδοτήσει το αν θα επιβιώσουν ή θα βάλουν λουκέτο. Θεωρούν ότι θα πρέπει την φετινή χρονιά να αλλάξει κάτι. Αυτή είναι η φθήνουσα πορεία. Κάποια στιγμή θα φέρει το stop, θα φέρει το κλείσιμο, έτσι? Θεωρώ ότι η χρονιά που διανύουμε είναι η χειρότερη χρονιά από όλες τις περιόδους που περάσαμε, από άποψη, μιλάω από την κρίση, την οικονομική κρίση και μετά. Ναι. Αυτό που βίωσαν οι επαγγελματίες και που βιώνουν, η μεγάλη ανασφάλεια, οι μεγάλες αυξήσεις που είχαμε και εμείς σαν επιχειρηματίες οι ίδιοι, δημιούργησαν ένα κλίμα το οποίο δεν το έχουμε ξαναζήσει. Ο κόσμος, έχοντας ίσως βγει και από τον κορονοϊό, εισαγωγικά με την ανασφάλεια που έχει βιώσει το διάστημα αυτό, είναι πάρα πολύ φυλακτικός και οτιδήποτε ακούει δεν ξέρει ποια διάσταση θα υπάρξει, σε ποια μέγεθος. Οπότε θεωρώ ότι τον κάνει να είναι πολύ φυλακτικός και διστακτικός στις όποιες επιλογές του. Και όπως είπαμε πάρα πολλές φορές, η αγορά είναι η ψυχολογία. Και όταν δεν υπάρχει ψυχολογία αυτή τη στιγμή στον κόσμο, είναι δύσκολο στο να κινηθούν. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπατε για το αν θα είναι βαρόμετρο Σεπτέμβριος, σίγουρα οι επιχειρήσεις έχουν μαζέψει 14 χρόνια προβλημάτων. Ναι. Οικονομική κρίση, COVID και ενεργειακή κρίση. Θεωρώ ότι είναι το κερασάκι στην τούρτα, είναι το τρίτο κακό που μας βρήκε. Και θεωρώ ότι όποια δύναμη ψυχική, οικονομική, οικογενειακή είχαμε να προσφέρουμε και να συμφέρουμε στην επιχείρησή μας, έχει φτάσει στο τέλος της. Και αν δεν δούμε γενναία και ουσιαστική στήριξη, αυτό που περιμένουμε και ελπίζουμε και δεν το δούμε στην πράξη, θεωρώ ότι άνθρωποι που και μπορεί οικονομικά να μπορούν να τα βγάλουν πέρα, θα έχουν αυτή την ψυχολογική πίεση στο ότι δεν γίνεται κάτι. Άρα η ελπίδα, γιατί η επιχείρηση είναι ελπίδα, γι' αυτό επιχειρούμε κάτι καλύτερο, δεν θα έρθει.
Έτσι ακριβώς. Με το ρεύμα τι γίνεται? Βρισκόμαστε, όπως είπατε, στο μέσο μιας τεράστιας ενεργειακής κρίσης. Ανακοινώθηκαν οι τιμές Σεπτεμβρίου, ανακοινώθηκαν και οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την επιδοματική πολιτική της. Αν σας καλύπτουν και ποια είναι η γνώμη σας για το πόσο θα επηρεάσει τον κλάδο η αλλαγή, η συνεχούμενη αυξητική πολιτική των παρόχων ενέργειας? Κοιτάξτε λίγο, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της ενέργειας, ειδικά για τους επαγγελματίες της περιοχής των Γρεβενών, όπως και άλλους επαγγελματίες που είναι σε περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά με την περιοχή των Γρεβενών. Εμείς είμαστε μια περιοχή που έχουμε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα, μεγάλη διάρκεια κλίματος χαμηλών θερμοκρασιών, άρα μιλάμε για περίπου 9 μήνες χειμώνα. Όταν μιλάμε για 9 μήνες χειμώνα, οι επιχειρήσεις, το 85%, θα με κάνει μια έρευνα, αν δεν κάνω λάθος, 80% φερμαίνονται αποκλειστικά με το ρεύμα. Είναι ένα βασικό λειτουργικό κόστος, το οποίο δημιουργεί και από την άλλη και στρέβλωση ανταγωνισμού. Όταν μια επιχείρηση σε μια άλλη περιοχή έχει πολύ λιγότερα λειτουργικά κόστη, μέσω διαδικτύου μπορεί να είναι πολύ πιο ανταγωνιστική από μια επιχείρηση στην περιοχή των Γρεβενών, που ειδικά σε ένα κατάστημα, ας πούμε, ρούχων, για να δει κάποιος να δοκιμάσει, από κάποιες συνθήκες, δεν μπορεί να έχει 10 βαθμούς μέσα. Άρα, για να φτιαχτούν αυτές τις συνθήκες, όταν το Μάρτιο είχαμε μείον 9 και μείον 10, αντιλαμβάνεστε ότι είναι τεράστιο το κόστος. Αυτό είναι μία όψη που αφορά εμάς. Εκεί θεωρώ ότι πρέπει η πολιτεία να δει τις περιοχές με τα ειδικά χαρακτηριστικά, όπως σας ανέφερα, με κάποιο διαφορετικό μάτι και να δώσει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Από την άλλη, αυτό που μας λείπει παραδοσιακά και που ζητάμε, δεν είμαστε ο κλάδος που ζητάει επιδόματα ή βάουτσερ ή τέτοιου είδους στηρίξη. Εμείς ζητάμε να επανέλθει η κανονικότητα και να υπάρξει το τζίρο στα ταμεία μας. Με το τζίρο μπορούμε να παλέψουμε πολλά. Όταν όμως αυτό το κλίμα που σας ανέφερα επηρεάζει και όλους σχεδόν τους καταναλωτές μας, τους δυνάμεις καταναλωτές μας, οι οποίοι βιώνουν και αυτοί μια δύσκολη κατάσταση, γιατί μπορεί τα σπίτια να μην είναι το ποσοστό με ρεύμα, αλλά σίγουρα το ενεργειακό κόστος έχει επιβαρύνει πάρα πολύ και αυτούς. Άρα, όταν είσαι σε μια κατάσταση όπου θα καλύψεις τις βασικές σου ανάγκες, οι δευτερεύουσες ανάγκες, όπως είναι ένδυση, υπόδηση ή άλλα είδη, τα οποία δεν θεωρούνται πρώτης προτεραιότητας, μένουν παραπίσω. Mm-hmm. Και το κακό είναι στην περίπτωση αυτή, επειδή η αγορά μιας κοινωνίας είναι ο καθρέφτης της υγείας της κοινωνίας αυτής, όταν η αγορά είναι άρρωστη, σημαίνει ότι και η κοινωνία είναι άρρωστη οικονομικά, έτσι? Μα είναι ξεκάθαρο. Είναι και ψυχολογικά άρρωστη. Όταν δεν υπάρχει κλίμα, είδαμε πώς ήταν οι πόλεις με τον COVID, όταν είχαμε lockdown. Ήταν μια κλειστή πόλη. Σκεφτείτε τώρα, περιοχές σιγά-σιγά, το είδαμε να αδειάζουν κάποιοι δρόμοι και στην περιοχή μας με την ενεργειακή, με την οικονομική κρίση που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ήδη έχουμε πάρα πολλά κενά. Καθημερινά ακούω για επιχειρήσεις που ή κλείνουν ή πολλούνται ή διορίζονται κάπου οι άνθρωποι. Στην άλλη άκρη της Ελλάδος πιθανόν ψάχνουν την τύχη τους και κλείνουν την επιχείρηση τους ή την πουλάνε. Που το πουλάνε κατά κύριο λόγο σημαίνει κλείνουν. Mm-hmm. Άρα, αυτή τη στιγμή, όπως έχω την αποτύπωση εγώ, αρκετά σημεία της πόλης των Γρεβενών θα παραμείνουν κλειστά. Και προφανώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον να ανοίξει κάτι στο μαγάζι στο σημείο εκείνο. Γιατί ξέρετε ότι όταν υπάρχει και ένα κλίμα ότι κλείνουμε, ότι φεύγουμε, ότι αλλάζουμε, αυτό παρασύρει και άλλους ανθρώπους που ίσως είχαν κάποια επιχειρηματική ιδέα να την πραγματοποιήσουν στην περιοχή, να μην το κάνουν. Κύριε Δημάτη, είπα στην αρχή της κουβέντας ότι θα προσπαθήσουμε να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα είναι γκρίζα. Είναι λίγες οι δυνατότητες αισιοδοξίας. Κρατάω την φράση σας για τις συνθήκες άνισου ανταγωνισμού που δημιουργούν αυτά τα έξοδα τα οποία πολλαπλασιάζονται στις περιοχές όπως η δική μας. Είναι μια φράση την οποία θα πρέπει να απαντήσουν και οι πολιτικοί εκπρόσωποι μας στο επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία αυτή. Καλά, εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο.